Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τη συλλογή μου με τα κοσμήματά μου και πώς τα αποθηκεύω, τα οργανώνω πάνω στη συρταριέρα του υπνοδωματίου μου. Χρησιμοποιώ κάποιες μπιζουτιέρες, κάποια κουτάκια, διάφορα πραγματάκια. Οπότε πάμε να ξεκινήσει το βίντεο για να σας τα δείξω αναλυτικά. Αυτή είναι λοιπόν η συρταριέρα μου που πάνω της έχω τοποθετήσει τη συλλογή μου με τα κοσμήματά μου. Λοιπόν, ξεκινώντας, βασικά να σας δείξω μία συνολική εικόνα, κάπως έτσι. Πάνω έχω καθρέφτη. Λοιπόν, ξεκινώντας, έχω αυτό εδώ το πιατάκι, το οποίο το έχω πάρει από το διάφανο και σε αυτό βάζω τα κοσμήματα που φοράω καθημερινά, τα τοποθετώ εδώ. Τα δαχτυλίδια μου, αυτό που φοράω στο λαιμό κτλ. Ξεκινώντας με αυτή την μπιζουτιέρα που μου έχουν κάνει δώρο από τα Zara Home, εδώ βάζω κάποια από τα σκουλαρίκια μου. Έχει ωραία σερταράκια επενδυμένα με βελούδο. Και εδώ έχω διάφορα ζευγάρια, αγαπημένα, αυτά είναι καινούργια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι από το H&M. Άλλα σκουλαρικάκια είναι αυτά. Αυτά από κάποιο μπαζάρ πρέπει να τα έχω πάρει, είναι χειροποίητα. Forever 21, μικρά σκουλαρικάκια με περλίτσες. Μ' αρέσουν πολύ οι πέρλες, έχω αδυναμία. Πολύ μικρά, κουμποτά, καρδούλες. Και λίγο πιο κεντρικά, όπως αυτά εδώ. Νομίζω τα έχω πάρει από το Accessorize αυτά. Ναι. Προχωρώντας, αυτά εδώ είναι από τα αγαπημένα μου, είναι της εταιρείας Juicy Couture. Αυτά εδώ πρέπει να τα έχω πάρει από το H&M. Αυτά δεν θυμάμαι, H&M, Accessorize δεν θυμάμαι. Αυτά είναι Stradivarius νομίζω. Όχι, αυτά είναι H&M και αυτά είναι Stradivarius. Αυτά είναι κάτι σκουλαρίκια Guess. Ωραία. Και έχει κι άλλο ένα σιρταράκι και άλλα σκουλαρίκια. Αυτά τα είχα πάρει από το Mango την άνοιξη πέρυσι. Αυτά είναι από το Zara. Έχω και άλλα από το Zara. Το έχω πάει. Αυτά εδώ είναι από ταξίδι. Και αυτά είναι Forever 21. Κρίνονται έτσι. Αυτά λοιπόν περιέχει αυτή η μπιζουτιέρα. Πάνω έχω αυτό εδώ, που είναι μια μικρή κουκουβάγια, είναι για τα δαχτυλίδια βασικά, για μικρά κοσματάκια, το πήρα από το Tiger, νομίζω έκανε μόνο 3 ευρώ, κάτι τέτοιο. Μου άρεσε πολύ, το βρήκα πολύ έτσι γλυκούλι. Δίπλα έχω αυτό εδώ το βαζάκι, σαν φοντανιέρα της γιαγιάς εγώ θα το παρομοίαζα. Έχω πάνω μια κονκάρδα, που μου είχαν φτιάξει οι φίλες μου, όταν μου είχαν κάνει τον bachelor μου, πριν παντρευτώ, και λέει Marlene's followers, φοράγαμε όλες τέτοιες κονκάρδες. Και μέσα έχω τα ρολόγια μου. Έχω αυτό εδώ, που έχει τα μπαλουράκι. Αυτό εδώ που είναι ασημίμερος χρυσό, αρκετά ευκολοφόρητο. Και αυτό εδώ που είναι από τα αγαπημένα μου, με λευκό μπρασελέ. Επίσης, έχω και αυτό εδώ το κουτί, το οποίο είναι ασορτή με την άλλη μπιζουτιέρα που έχω. Από Zara Home και αυτό. Και μέσα έχω επίσης κοσμήματα, έχω κάποια τσόκερ. Αυτό
αυτό εδώ το δεντελένιο, αυτό είναι ένα απλό έτσι βελούδινο, αυτό είναι ένα μαύρο βελούδινο με μια περλίτσα, αυτό είναι ένα τσόκερ το οποίο δένει και κάνει σαν φιουγκάκι και έχει αυτά εδώ τα που κρέμονται. Έχω κάποια βραχιολάκια, όπως για παράδειγμα αυτό, τελείως καλοκαιρινό βέβαια. Έχει πάθει αυτό και κλείνει όλη την ώρα. Έχω αυτό εδώ. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, είναι ένα απλό σκηνάκι που έχει και κρέμεται αυτό εδώ που λέει Love Paris και ένα φτερό και, και ένα φλουράκι. Εδώ έχω επίσης αυτό εδώ το βραχιόλι. Από τα πολύ αγαπημένα μου βραχιόλια. Μου το έχει κάνει δώρο η κολλητή μου. Έχω επίσης διάφορα μικρά βραχιολάκια. Και έχω και αυτό εδώ το ζευγάρι με τα σκουλαρίκια. Προχωρώντας, έχω αυτόν εδώ τον δίσκο πιάτο, να το πω πιατέλα, από το Zara Home το έχω πάρει εδώ και κάποια χρόνια και το έχω χρησιμοποιήσει για να βάζω διάφορα κοσμήματα και να τα βρίσκω πιο εύκολα και να τα διαλέγω. Λοιπόν, εδώ έχω κάποια σκουλαρίκια από H&M. Αυτά είναι από κάποιο μου ταξίδι στη Γερμανία, δεν θυμάμαι που τα έχω πάρει κάπου εκεί. Αυτά τα έχω πάρει από το Παρίσι. Είναι πολύ όμορφα. Βραχιολάκια από το H&M. Σκουλαρίκια. Αυτό είναι από την εταιρεία Juicy, αγαπημένο μου. Αυτό πρέπει να είναι από τα Σφαίρα. Αυτό το έχει φτιάξει μια φίλη μου και μου το έχει κάνει δώρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει τον πύργο του Άιφλ να κρέμεται. Περιδέρεο εδώ άλλο της Juicy, μακρύ. Σκουλαρικάκια. Αυτό το παντοφυλάκι έχει πολύ πλάκα. Άλλο κολλιέ. Κάποια δαχτυλίδια πιο μεγάλα. Πιο statement. Και διάφορα σκουλαρικάκια, μου αρέσουν αυτού του στυλ τα σκουλαρίκια. Και ναι, αυτά περίπου έχω εδώ. Έχω και αυτό που είναι αγαπημένο επίσης. Είναι μακρύ για το λαιμό και λέει Love. Οπότε εδώ συγκεντρώνω αυτά, έχω και αυτό εδώ με τις πέρλες που το έχω χρόνια αλλά μου αρέσει πάρα πολύ από το Accessorize το έχω. Και αυτά είναι από το Accessorize, απλά είναι αγαπημένα γιατί έχουν τις πέρλες πιο χειμωνιάτικο κομμάτι. Και μια που σας δείχνω έτσι τη συλλογή μου με τα κοσμήματα, θα δείχνω και λίγο παραπέρα, δηλαδή από πάνω έχω αυτό εδώ την πινακίδα που λέει Passion for Fashion και πιο πάνω έχω αυτό εδώ το καδράκι. Είναι ένα κάδρο από το IKEA και το μέσα, το πόστερ το έχω πάρει από ένα ιντερνετικό site. Decennio λέγεται νομίζω, ναι. Έχω πάρει διάφορα πόστερ από εκεί. Στη συνέχεια θα σας δείξω αυτό εδώ το σωματάκι που είναι ειδικό για κοσμήματα. Αυτό είναι από την εταιρεία Inart και η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πολλά τέτοια σώματα. Εδώ κρεμάω τα περιδέρια για το λαιμό, τα πιο λεπτεπίλεπτα, όπως αλυσιδάκια με charms και τέτοια. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, τα φοράω σε καθημερινή βάση, αν δεν θέλω να φορέσω κάτι έντονο στο λαιμό, φοράω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι της εταιρείας Juicy Couture και αυτό, μου αρέσουν πολύ αυτά τα κοσμήματα για το λαιμό.
Άλλο αυτό εδώ έχει σταυρουδάκια, επίσης πολύ όμορφο. Τι άλλο. Εδώ έχω ένα βραχιολάκι της Juicy πάλι. Και άλλο ένα πιο λεπτό με στρασάκια. Κάποια έχουν φύγει αλλά εξακολουθώ να το φοράω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ έχει μια περλίτσα. Άλλα είναι ένα λουλουδάκι. Αυτό το έχω πάρει από τους Στραντιβάριους νομίζω, ναι. Κοχυλάκια, περλίτσες, έχω τρέλα με τις πέρλες. Το έχετε καταλάβει. Εδώ έχω ένα δαχτυλίδι. Διπλό. Είναι λίγο άβολο, αλλά είναι πολύ όμορφο. Και άλλο βραχιολάκι εδώ. Ένα άλλο κολλιέ από τα Accessorize. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Προχωρώντας, θα σας δείξω αυτά τα δύο κουτάκια, τα οποία κανονικά δεν τα έχω εδώ πάνω για να μην πιάνει τόσο χώρο, να μην πιάνουν τόσο πολύ χώρο. Τα έβγαλα τώρα για να σας τα δείξω. Είναι δύο κουτάκια από το English Home, τα οποία μέσα είχαν άλλα πράγματα, αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ για να αποθηκεύσω τα κοσμήματά μου. Πάρα πολύ ωραία κουτάκια, μου τα έχουν κάνει δώρο. Βασικά μου κάναν δώρο τα πιατάκια που είχε μέσα στο κουτί και κουπίτσες που είχε εδώ. Και άλλο ένα κουτί έχω τέτοιο. Οπότε εδώ έχω βάλει διάφορα κολλιέ, τα οποία για να σας τα δείξω θα πάρει πάρα πολύ. Έχω διάφορα μεγάλα κολλιέ, πιο statement, τα οποία πιάνουν πολύ χώρο για να τα βάλω αλλού. Να μου πείτε, θα ήταν καλά να τα κρεμάσω, αλλά δεν θέλω να γεμίσω τους τοίχους μου με κρεμασμένα κολλιέ. Το έκανα παλιά αυτό, αλλά τώρα είπα να μην το κάνω. Και τα έχω εδώ και όταν θέλω κάτι ψάχνω και το βρίσκω για να το φορέσω. Αυτά π.χ. είναι H&M, νομίζω, ναι. Έχω αυτό, το οποίο είναι... Αφού λεχτεί, αυτό γίνεται με αυτά. Τα έχω τοποθετήσει ωραία βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Έχω αυτό εδώ, το οποίο είναι μακρύ και είναι από το Forever 21. Με φτερά και πούπουλα. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι από πού το έχω πάρει, δεν θυμάμαι καθόλου. Αυτό το είχα πάρει από την Μύκονο μια φορά που είχα πάει. Είναι αρκετά όμορφο, καρδούλες παντού. Άλλο δύο σκουλαρίκια, αυτά δεν θα τα αφήσω εδώ. Δύο σκουλερικά και θα τα βάλω στο δισκάκι μου. Άλλο από το Στρατιβάριος είναι αυτό, το θυμάμαι. Πιο χειμώνα εγώ το φοράω. Και αυτό εδώ από το Accessorize, το οποίο είναι αγαπημένο μου για χειμώνα. Και να ανοίξουμε και αυτό εδώ το κουτί, στο οποίο επίσης έχω περιδέρα για το λαιμό, πιο μεγάλα. Λοιπόν, με βολεύει το κυκλικό του σχήμα και γι' αυτό το έχω τοποθετήσει εδώ. Έχω αυτό εδώ, το οποίο το έχω πάρει από Stradivarius. Αυτό είναι από Accessorize. Να σας δείξω τώρα. Αυτό είναι ένα απλό με περλίτσες από Accessorize και αυτό. Το θα βγάλω μερικά γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά, είναι από σφαίρα. Αυτό είναι από Forever 21. Αυτό εδώ είναι επίσης από H&M. Το έχω και σε ροζ, σαν ροζ ομόνι πέτρες και ροζ χρυσό λεπτομέρειες, και σε ασημί με τυρκουάζ που σας έδειξα πριν. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, με τα κοχυλάκια που τα αξεσοράει πολύ καλοκαιρινό. Αυτό επίσης είναι από Forever 21, το αρχαίο ελληνικό. Αυτό είναι αλυσίδα που κρέμονται φτερά. Επίσης από Forever 21. Ναι, και αυτά είναι περίπου.
Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο με τη συλλογή μου, με τα κοσμήματά μου και το πώς τα οργανώνω και τα αποθηκεύω. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας έδωσε κάποιες ιδέες και σε εσάς. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας, να μου πείτε πώς αποθηκεύετε εσείς τα κοσμήματά σας, ποια είναι η αδυναμία σας, τα σκουλαρίκια, τα περιδέρια, τι σας αρέσει πιο πολύ να φοράτε. Θεωρώ πως τα κοσμήματα είναι πολύ σημαντικό αναπόσπαστο κομμάτι της γκαρντερόμπας μιας κοπέλας, γιατί θεωρώ ότι προσθέτοντας ένα κόσμημα αλλάζει τελείως το outfit και το πιο απλό σύνολο μπορεί να αλλάξει εντελώς και να αναβαθμιστεί με το σωστό ζευγάρι σκουλαρίκια ή με ένα ιδιαίτερο κολιέ. Γι' αυτό και μου αρέσει πολύ να πειραματίζομαι και να χρησιμοποιώ αξεσουάρ και κοσμήματα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα μελλοντικά βίντεο που θα ανεβάσω. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά! Γεια σας!